Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριοι Γενικοί, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων, αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας, εκ μέρους της Ethos Awards και του Οικονομικού Περιοδικού Χρήμα, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην τελετή απονομής των βραβείων Greek Hospitality Awards 2018 και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Απόψε θα έχουμε μια λαμπρή και όχι λαμπερή εκδήλωση για τον κλάδο που συμβάλλει με ποσοστό 75% στα έσοδα του ελληνικού τουρισμού. Είμαι ο Χάρης Δηγρυντάκης, υπεύθυνος του εγχειρήματος και έχω την τιμή να σας παρουσιάσω μαζί με τη γνωστή δημοσιογράφο Έφη Αλεβίζου τους νικητές του θεσμού των βραβείων Greek Hospitality Awards 2018. Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Σας καλωσορίζω και εγώ στην τέταρτη απονομή των Greek Hospitality Awards 2018. Μία βράβευση που πλέον έχει γίνει θεσμός στην ελληνική ξενοδοχεία. Τα Greek Hospitality Awards 2018 έρχονται να επιβραβεύσουν και να προβάλλουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία της χώρας και προμηθευτές του κλάδου της ξενοδοχείας που πρωτοπορούν και προσφέρουν καινοτόμες δημιουργικές λύσεις. Στόχος είναι τα συμπεράσματά του να αποτελέσουν εργαλεία και παρακαταθήκες μεγιστοποίησης εσόδων αλλά και μελέτης των εκάστοτε νέων τάσεων της τουριστικής αγοράς για τον Έλληνα ξενοδόχο. Ενδεικτικό απόδειξη της δυναμικής αυτών των βραβείων, των Greek Hospitality Awards, είναι το γεγονός ότι οι νικητές αποστέλλονται στο σύνδεσμο Tour Operators της Ρωσίας, στην Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Μεγάλης Βρετανίας, στο σύνδεσμο τουριστικών γραφείων Γερμανίας και στο σύνολο των αραβικών τουριστικών γραφείων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Greek Tourism Workshop 2018 σε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι και Λίβανο. Με το hashtag GHA18 μπορείτε να επισκεφτείτε τις σελίδες μας στα social media, μπορείτε να δείτε βεβαίως στιγμιότυπα της απόψινής βραδιάς, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς με σχόλιά σας, με δικές σας φωτογραφίες, θα το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. Και πριν προχωρήσουμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φορείς υπό την αιγίδα των οποίων τελείται η σημερινή εκδήλωση. Είναι λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, η ΔΕΘ Χελέξπο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού. Να προσθέσω εδώ, Έφη, ότι η λίστα όλων που έχουν βραβευθεί απόψε θα διανεμηθεί και στα Greek Tourism Workshops που θα γίνουν σε Σαουδική Αραβία 21 Απριλίου, όπου θα είναι όλοι οι Σαουδάραβες πράκτορες στο Ριάντ. Θα είναι επίσης στο Ντουμπάι, μια μέρα πριν την Arabian Travel Market, στις 21 Απριλίου και στις 2 Μαΐου στο Greek Tourism Workshop που θα διενεργηθεί στη Βηρυτό, στο Λίβανο. Είμαστε πολλοί απόψε και αυτό που βλέπετε δεν θα είχε γίνει χωρίς τους χορηγούς μας. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους Platinum Sponsors, ΔΕΠΑ και Φυσικών, Gold Sponsors, το εκδρομή.gr, Bronze Sponsor, την Ideal Standard, Cocktail Sponsor, τον Όμιλο Πορτοκαλί Distinctball, Award Sponsors, τη Διαδικασία Business Consulting, Hotel Brain και Noises, Συμβούλους Ανάπτυξης, Corporate Participations, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Ελευθέρες Βενιζέλος, Asset Ogilvy Public Relations, Αβραμάκος Group, Business With, CARV Photography, Globilet, Greek, In News, K2 Μεσίτες Ασφαλίσεων και την εταιρεία Ridex. Επίσης, έχουμε communication sponsors, το banks.com.gr, το νέο site που φιλοδοξούμε να κυριαρχήσει το χώρο της οικονομίας, το CNN, το επιχειρό.gr, το eurotoday.gr, το Greek Travel Pages, το palo.gr, το Tourism Today, το tourism.gr, το Travel Daily News, το e-travel news, το business today, business news και όλα τα μέσα της είδος media. Πολύ είναι. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά το κοινό που συμμετείχε πολύ ενεργά στη διαδικασία αυτή με σύνολο αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Ακούστε ένα νούμερο. 24.953 ψήφους με μοναδικούς χρήστες 15.396. Αλλά και την Επιτροπή, φυσικά την εκλεκτή Επιτροπή των Βραβείων, η οποία επέλεξε τους σημερινούς νικητάς. Ευχαριστούμε λοιπόν με αλφαβητική σειρά τους. Επαναλαμβάνω αλφαβητική σειρά, τη Μαρία Λιφραγκή, συνδιοκτήτρια και διευθύνουσα σύμβουλο του Signature Travel, τον Γιώργο Βερνίκο, πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος και Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,
τον Δόκτωρα Εμμανουήλ Δελγιαννάκη, τον επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Επιστοποίησης και ιδιοκτήτη της DQS, τη Μαρία Θοφανοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλο του Greek Travel Pages, τον Κώστα τον Κατζηγιάννη, τον πρώην Γενικό Διευθυντή του ΕΟΤ, τον Αλέξιο Πατάπιο Κόντι, σύμβουλο τουριστικού μάρκετινγκ, υπεύθυνο μάρκετινγκ της Ελληνικό Πρωινό, του Ξενιακού Εμπελητηρίου της Ελλάδος, τον Ανδρέα Μάνεση, ιδρυτή της Μάνεσης Travel ΑΕ και πρόεδρο της Άμα Hotel Villas, νέα δραστηριότητα σημαντική, τον Γιάννη Μαργαρίτη, αντιπεριφερειάρχη του Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρο της Ενώσεως Ξενοδόχων Νάξου, τον Δόκτωρα Κωνσταντίνο Μαρινάκο, πρόεδρο του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου και καθηγητή τουριστικού μάρκετινγκ, τον Άρη Μαρίνη, τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού και ιδιοκτήτη του Smile Academy, τον Γιώργο Μαρούτσο, τον Γενικό Διευθυντή του Ακτίνα Travel Group, τον Σπύρο του Μισιακούλη, καθηγητή Πανεπιστημίου και ταμεία του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής του Green Key, του Ecolabel, τη Σίση Νίκα, Food and Tourism Editor της Real News, τον Γιώργο Νικητιάδη, τον πρώην Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τον Κώστα Παλασκόνη, τον πρόεδρο της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, τον Γιώργο Πατούλη, πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και φυσικά Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον Κυριάκο τον Ποζρικίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, τον Στάθη Σκρέτα, τον πρόεδρο του Συνδέσμου των Ελλάδων Τουριστικών και Ταξικών Γραφείων, τη Στεφανία Τεσούκη, τη δημοσιογράφο από το Πρώτο Θέμα και τον Νιουμάνι, τον Αντώνη Στελιάτο, τον πρόεδρο της Ένωσης Πλειοκτών Επιχειρήσεων Σκαφών Τουρισμού, τον Γιώργο Τεντελώνη, τον επιχειρηματία και ιδρυτή της Ferry Center and Albatros Travel και πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας, τη Χριστίνα Τετράδη, την πρώτη αντιπρόεδρο του Ξενιακού Εμπελητηρίου της Ελλάδος, τον Αναστάσιο Τζίκα, πρόεδρο της DEATHHEL EXPO και τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Κρήτης, τον Μανώλη Τζακαλάκη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ακούσατε είναι η Κριτική Επιτροπή. Είχε ένα πολύ δύσκολο έργο. Ψήφισε με βάση τα κριτήρια τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί μέσω της επίσημης ιστοσελίδας hospitality.ethosawards.eu για τις αντίστοιχες κατηγορίες βραβείων, ενώ κάθε υποψηφιότητα έλαβε βαθμολογία από 1 έως 100. Να δούμε λοιπόν πώς χωρίζονται τα βραβεία. Από 71 έως 80 παραλαμβάνουν bronze βραβείο. Από 81 έως 90 θα παραλάβουν silver και από 91 έως 100 θα παραλάβουν gold βραβείο.